Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου, βουλευτής με την Νέα Δημοκρατία, σήμερα φιλοξενούμενος του News Hub. Γεια σας, κύριε Συρίγο. Γεια σας, κύριε Δαμαβολίτη. Κύριε Συρίγο, ολοκληρώθηκε η συνδιάσκεψη για την ειρήνη, έτσι όπως ονομάστηκε η συνάντηση των ηγετών στην περιφέρεια της Μέσης Ανατολής, προκειμένου να βρεθεί μια διπλωματική λύση. Δεν είχαμε κοινό ανακοινωθέν και αυτό πιστεύετε ότι φέρνει πιο κοντά την χερσαία επέμβαση στο Ισραήλ? Η πιο σημαντική στιγμή για να αποφευθεί η χερσαία επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα ήταν η συνάντηση που θα είχε ο πρόεδρος Αμερικής Μπάιντεν με τους ηγέτες της Ιορδανίας, της Αιγύπτου και της Παλαιστινιακής Αρχής. Δυστυχώς, κάποιες ώρες πριν τη συνάντηση, σημειώθηκε η έκρηξη στο νοσοκομείο της Γάζας με τους νεκρούς, το οποίο δημιούργησε στον αραβικό κόσμο οργή, ασχέτως ποιος ευθύνεται και ποιος δεν ευθύνεται για αυτό το πράγμα, και είχε ως αποτέλεσμα να τυναχθεί στον αέρα αυτή η πρωτοβουλία. Αυτό ήταν εξαιρετικά σημαντικό, διότι για πρώτη φορά, πιστεύω, ύστερα από πολλά χρόνια, θα ξαναέμπαινε πάνω στο τραπέζι η πιθανότητα δημιουργίας Παλαιστινιακού κράτους. Διότι η ειρήνευση στην περιοχή περνάει μέσα από την πιθανότητα δημιουργίας Παλαιστινιακού κράτους στη λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη. Ο Σίσι και ο Αμπτάλα είπαν ότι μας ενδιαφέρει η λύση στο Παλαιστινιακό, αλλά δεν θα επιβαρυνθεί σε καμία περίπτωση η Αίγυπτος και η Ιορδανία. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Επανειλημμένως στο παρελθόν έχουμε δει ότι τα αραβικά κράτη, ενώ υποστηρίζουν στα λόγια το Παλαιστινιακό, στην πράξη αποφεύγουν να αναμειχθούν ή κινούνται και με επιθετικό τρόπο. Μιλάμε επί παραδείγματι για αποκλεισμό της λωρίδας της Γάζας. Ο αποκλεισμός είναι διπλός. Είναι από πλευρά του Ισραήλ, είναι και από πλευρά της Αιγύπτου. Μιλάμε για το πώς κυνηγάνε οι Ισραηλοί τους Παλαιστινίους, αλλά έχουμε ξεχάσει τι έγινε το Σεπτέμβριο του 1971, όταν ο πατέρας του Αμπτάλα, ο βασιλιάς Χουσέιν, διέταξε και έγινε μαζική σφαγή δεκάδων χιλιάδων Παλαιστινίων, όταν το 1982, όταν μπήκαν τα Ισραηλινά στρατεύματα μέσα στο Λίβανο, πολιτοφυλακή των Μαρονιτών έσφαξε στα στρατόπεδα Σάμπρα και Σατήλα χιλιάδες Παλαιστινίους, και έχουμε ξεχάσει επίσης ότι κανένας αυτή τη στιγμή δεν θέλει μετακίνηση Παλαιστινίων προς το έδαφος του. Αυτή είναι η πραγματικότητα του έδαφους. Από την άλλη, ο Μαχμούτ Αμπάς, ο επικεφαλής της Παλαιστινιακής Αρχής, δήλωσε ότι από τη γη μας δεν φεύγουμε ούτε θα δεχτούμε με την κατάσταση. Αυτό πώς μπορεί να επηρεάσει τον υπόλοιπο αραβικό κόσμο όταν έχουν τελεσίγραφο για να εκενώσουν τη Γάζα? Έχουν τελεσίγραφο για να εκενώσουν το βόρειο τμήμα της Γάζας. Η λωρίδα της Γάζας είναι μια περιοχή που έχει το μέγεθος περίπου της Λευκάδας. Είναι λίγο μεγαλύτερη από τη Λευκάδα, μεταξύ Λευκάδας και Άνδρου. Και εκεί ζουν 2,3 εκατομμύρια άνθρωποι. Είναι απίστευτα πυκνοκατοικημένοι, λοιπόν. Για την ακρίβεια, είναι η δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή του πλανήτη μετά το Χονγκ Κονγκ. Εκείνο που ζήτησαν οι Ισραηλοί από τους κατοίκους της πόλεως της Γάζας είναι να μετακινηθούν προς τον νότο. Είναι αντιληπτό ότι αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο υπό τις παρούσες συνθήκες για μία σειρά από λόγους. Πρώτα απ' όλα, αυτοί που θα φύγουν να πάνε στον νότο δεν έχουν που να μείνουν. Δεν υπάρχουν σπίτια για να μείνουν. Το δεύτερο είναι ότι οι μετακινήσεις εμποδίζονται από τους διαρκείς βομβαρδισμούς που γίνονται στην περιοχή. Το τρίτο είναι ότι ήδη υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τα καύσιμα. Δηλαδή, πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να μετακινηθούν εκεί με τα πόδια. Δεν έχουν αυτοκίνητα ή άλλα μέσα να μετακινηθούν. Το τέταρτο είναι το επιστημιστικό πρόβλημα, το οποίο ήδη έχει αρχίσει και εμφανίζεται εξαιρετικά επιβαρυντικό στην λωρίδα της Γάζας. Οι Ισραηλοί βεβαίως το κάνουν αυτό διότι θέλουν να χτυπήσουν στρατιωτικούς στόχους, οι οποίοι, μάλλον να πάω ένα βήμα πιο πίσω. Βάσει του διεθνούς δικαίου, η χρησιμοποίηση αμάχων ως ανθρώπινων ασπίδων για να αποφεύγουν επιθέσεις σε στρατιωτικούς στόχους απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο. Είναι έγκλημα πολέμου. Η Χαμάς όμως το κάνει συστηματικά. Επειδή το Ισραήλ το ξέρει, γι' αυτό το λόγο θέλει να διώξει από στρατιωτικούς στόχους άμαχο πληθυσμό, ακριβώς για να μην έχει προβλήματα. Επειδή η Χαμάς ξέρει το πρόβλημα, ζητάει από τους Παλαιστινίους να μην φύγουν και αντικειμενικές συνθήκες εμποδίζουν τους Παλαιστινίους
Ένα μεγάλο τμήμα των Παλαιστινίων από το να φύγουν. Πάνω σε αυτό να ρωτήσω κάτι. Είναι αδιέξοδα όλα αυτά. Ναι, πάνω σε αυτό να ρωτήσω κάτι, επειδή είπατε για το έγκλημα πολέμου που κάνουν, ας πούμε, οι τρομοκράτες της Χαμάς. Δεν αποτελεί και έγκλημα πολέμου η αναγκαστική εκτόπιση και η μετακίνηση τόσο μεγάλου όγκου? Όχι. Εφόσον γίνεται προσωρινά με σκοπό να αποφευχθούν τα ανθρώπινα θύματα, δεν είναι έγκλημα πολέμου. Έγκλημα πολέμου όμως μπορεί να είναι ο παρατεταμένος αποκλεισμός μιας περιοχής. Έγκλημα πολέμου είναι να στοχεύει σε ένα νοσοκομείο. Έγκλημα πολέμου είναι να χρησιμοποιείς ανθρώπινες ασπίδες. Έγκλημα πολέμου είναι να παίρνεις ομήρους άμαχο πληθυσμό. Το λέω αυτό για να καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πολλές παραβιάσεις του ανθρωπιστικού δικαίου, όπως λέγεται πλέον σήμερα το δίκαιο του πολέμου, που δημιουργούν πρακτικά προβλήματα στην καθημερινότητα και τα οποία είμαι βέβαιος ότι παρακολουθούνται στενά, όχι μόνο από τον ΟΗΕ, αλλά και από δημοσιογράφους και από ξένα κράτη. Είναι δηλαδή μια κατάσταση σε μια περιοχή απίστευτα πυκνοκατοικημένη, μια κατάσταση που είναι στα όρια του διεθνούς δικαίου. Το διεθνές δίκαιο δεν επιτρέπεται να χτυπάς άμαχο πληθυσμό. Γίνεται αντιληπτό ότι μπορεί να χτυπήσει ένα στρατιωτικό στόχο και να έχει και ανθρώπινα θύματα. Δεν μπορείς όμως να χτυπήσεις στόχους όταν ξέρεις ότι θα έχεις πολλούς άμαχους νεκρούς. Είναι λεπτές καταστάσεις. Γι' αυτό και το Ισραήλ προσπαθεί παντί το τρόπο να διώξει από την περιοχή τους Παλαιστινίους. Και νομίζω αυτός είναι και ένας λόγος που τους δίνει διαρκώς παρατάσεις ως προς το πότε θα μπει, ελπίζοντας ότι θα έχει αδειάσει η περιοχή όσο το δυνατόν από κόσμο. Στην ίδια συνδιάσκεψη συμμετείχε και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάμ Φιντάν, ο οποίος άφησε εχμές κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και τις κατηγόρησε ότι με την στρατιωτική βοήθεια που παρέχουν στο Ισραήλ μπορεί να πυροδοτήσει νέες εντάσεις. Έχοντας υπόψη και το παρελθόν που υπάρχει της Τουρκίας με τη Χαμάς, θέλω να μας πείτε πώς επηρεάζει αυτό την εξέλιξη των πραγμάτων, αλλά κυρίως κάτι που δεν συζητιέται πολύ. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα για την Τουρκία ως προς το συμμαχικό πλαίσιο και με τις ΗΠΑ και με τον δυτικό κόσμο και με το Ισραήλ, όταν αυτά τα πράγματα βρούνε μια κανονικότητα όσο αυτή μπορεί να χαρακτηρίσει την κανονικότητα στην περιοχή? Η Τουρκία εδώ και πολύ καιρό, ο Ερντογάν φιλοδοξεί να λέει ότι είναι ο ηγέτης του μουσουλμανικού κόσμου. Αυτή τη στιγμή αντιδρά ως ηγέτης του μουσουλμανικού κόσμου. Τις πραγματικές του προθέσεις θα τις διαπιστώσουμε τις επόμενες μέρες ως προς την κύρωση ή μη της συμφωνίας με τη Σουηδία. Τότε θα διαπιστώσει τι γίνεται. Τώρα τα πράγματα κινούνται σε μεγάλο βαθμό ρητορικά. Θα δούμε στην πράξη πώς θα κινηθούν αυτά τα πράγματα όταν θα έρθει η ώρα. Όταν θα έρθει η ώρα να κυρώσει η συμφωνία. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, επειδή θέλει να αναλάβει και ρόλο διαμεσολαβητή και επειδή ξέρουμε ότι ιστορικά η Αίγυπτος συνδέεται με τη Χαμάς λόγω των αδελφών μουσουλμάνων, πιστεύετε ότι θα προτιμήσει την Τουρκία ή την Αίγυπτο για ρόλο διαμεσολαβητή με τη Χαμάς στο Ισραήλ? Αυτή τη στιγμή ο διαμεσολαβητής είναι το Κατάρ. Αυτό προτιμούν. Και όπως είχε χαρακτηριστεί ένας Αμερικανός και μου έκανε εντύπωση, λέει, αναφερόταν βέβαια στο Ταλιμπάν, γιατί και στο Ταλιμπάν μεσολάβησε το Κατάρ, εμείς δεν εμπιστευόμαστε τους Ταλιμπάν, εμπιστευόμαστε όμως τους Καταριανούς. Οι Ταλιμπάν δεν εμπιστεύονται εμάς, εμπιστεύονται όμως τους Καταριανούς. Άρα τη δουλειά θα την κάνουν οι Καταριανοί. Αυτή τη στιγμή το Κατάρ δείχνει να είναι η χώρα εκείνη Το Κατάρ όμως, κύριε Σερίγο, δεν είναι μια μεγάλη αντίφαση στην περιοχή, όταν παρότι είναι σύμμαχος των Αμερικανών, διαθέτει στρατιωτικές βάσεις, έχουν επιχειρήσει κατά του ISIS, κατά του Ιράκ τα αεροσκάφη, τα αμερικανικά, την ίδια στιγμή υποστηρίζει τη Χαμάς και όπως φαίνεται την έχει χρηματοδοτήσει με τεράστια ποσά? Είναι όλα αυτά που λέτε ισχύουν. Αλλά από την άλλη μεριά παρεμβαίνει, όπως απέδειξε τώρα η απελευθέρωση των δύο Αμερικανίδων ομήρων, παρενέβη αποφασιστικά και επέτρεψε την απελευθέρωσή τους, οδήγησε την απελευθέρωσή τους και φαίνεται ότι προσπαθεί να παρέμβει συνολικά. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί κάποιος να ξεπεράσει λέγοντας το Κατάρ είναι κακό, γιατί το Κατάρ
δείχνει διάθεση μεσολαβήσεως. Και άλλες χώρες δείχνουν διάθεση μεσολαβήσεως, απλώς το Κατάρ διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με αυτές τις χώρες, με τη Χαμάς, διότι την πληρώνει κιόλας. Πρόσφατα δημοσιεύτηκε μία μελέτη του Washington Institute που έδειχνε ότι πάνω από το 50% των κατοίκων της Γάζας δεν συμφωνούσε με το δόγμα, ας πούμε, της Χαμάς που θέλει την καταστροφή του Ισραήλ. Αυτό δεν θα έπρεπε να προβληματίσει τις μυστικές υπηρεσίες ότι για να ανακτήσουν, ας πούμε, την δημοτικότητά τους θα επιχειρούσαν ένα χτύπημα? Όχι. Δεν νομίζω ότι το χτύπημα σχετιζόταν με την αναβάθμιση της Χαμάς στα μάτια του Μέσου Παλαιστινού. Χαμάς είναι μια ακραία Ισλαμική οργάνωση η οποία έχει επιβάλει τη Σαρία στην λωρίδα της Γάζας. Δεν ξέρω αν αυτό το ξέρουν πολλοί συμπατριώτες μας, αλλά στην λωρίδα της Γάζας αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται Σαρία, ο Ισλαμικός νόμος. Η Χαμάς είναι ένα χαλιφάτο που θέλει να εφαρμόσει Ισλαμικό νόμο όπως θέλει το Ισλαμικό κράτος. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν η Χαμάς επιλέγει, ασχέτως του τι συμβαίνει με, με την κοινή γνώμη των περιοχών ή όχι, άλλωστε ξέρει πώς να ελέγχει την κοινή γνώμη, όταν υπάρχει πρόβλημα τους σκοτώνει τους πολιτικούς τους αντιπάλους. Δεν υπάρχει φιλελεύθερη φωνή αυτή τη να ακούγεται στη λωρίδα της Γάζας, ενώ αντίθετα πολλές φιλελεύθερες φωνές ακούγονται στη Δυτική Όχθη. Φιλελεύθερη και δημοκρατική φωνή δεν ακούγεται στην λωρίδα της Γάζας. Δεν την ενδιαφέρει εκείνη η γνώμη. Την ενδιαφέρει να τυνάξει στον αέρα τις συμφωνίες μεταξύ της συμφωνίας του Αβραάμ μεταξύ του Ισραήλ και των άλλων κρατών, του Κόλπου, του Μαρόκου, του Σουδάν κτλ. Και πώς θα μπορούσε να τυνάξει στον αέρα την προσπάθεια να προσεγγίσει ως Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας. Επειδή μιλάμε τώρα για τις μυστικές υπηρεσίες που είναι από τις καλύτερες του κόσμου, ας πούμε, οι Ισραηλινές. Ίσως οι καλύτεροι. Ίσως οι καλύτεροι. Θέλω να μας πείτε αν η πολιτική αποσταθεροποίηση που υπάρχει εδώ καιρό στο Ισραήλ και τα θέματα διαφθοράς που μαστίζουν τον πολιτικό βίο έπαιξαν ρόλο στο να αποσυντονιστεί η οργάνωση που είχαν οι υπηρεσίες ως προς τον εξωτερικό εχθρό. Κύριε Δαμαβολίτη, εγώ βγάζω δύο πολιτικά συμπεράσματα από όλη αυτή την ιστορία. Το πρώτο πολιτικό συμπέρασμα σχετίζεται με το ότι ίσως οι καλύτερες μυστικές υπηρεσίες του κόσμου επηρεάζονται από τον κοινωνικό διχασμό στον οποίο βρισκόταν η χώρα τον τελευταίο χρόνο. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε και εμείς κατά νου, διότι κατά καιρούς έχουμε περάσει και εμείς από αντίστοιχες καταστάσεις με πλέον ακραία στον εθνικό διχασμό, στην μικρασιατική καταστροφή. Ας βλέπουμε τι γίνεται όχι μόνο στις μυστικές υπηρεσίες, αλλά και σε έναν από τους ισχυρότερους στρατούς στον κόσμο. Το περίεργο δεν είναι μόνο ότι μπήκαν μέσα, αλλά δεν υπήρχε αντίδραση από τον Ισραηλινό στρατό για πάρα πολλές ώρες. Προσέξτε, έχουν μπει μέσα στο έδαφος σου τρομοκράτες και δρούν ανενόχλητοι για περίπου 25-30 ώρες. Το οποίο είναι φαινόμενο. Δηλαδή, τι έκανε και ο Ισραηλινός στρατός? Ο διχασμός έχει επηρεάσει δύο πυλώνες της ασφάλειας του Ισραήλ. Σημείο δεύτερο. Απλή αναλογική. Γιατί συμβαίνουν αυτά τα πράγματα? Διότι στο Ισραήλ έχουν την απλή και άδολη αναλογική χωρίς όριο 3% και μπαίνει μέσα στη βουλή τους ο κάθε επικραμμένος. Μπαίνουν ακραίες οργανώσεις με ποσοστό 0,5-0,7% και λένε απιθανότητες. Φανταστείτε στην Ελλάδα να είχαμε απλή αναλογική χωρίς το όριο του 3%, τι θα γινόταν στη Βουλή και πότε θα είχαμε κυβέρνηση. Ποτέ είναι η απάντηση. Ή τι ισορροπίες θα πρέπει να κρατάει ο εκάστοτε πρωθυπουργός για να μπορέσει να κυβερνήσει με όλους αυτούς τους τρελούς που θα έχει μαζί του, όπως είναι πολλοί από αυτούς στο Ισραήλ. Τώρα θέλω να κλείσουμε με ένα θέμα το οποίο... Τρελούς με την έννοια του φανατικού, διευκρινίζω. Ναι, ναι. Ήθελα να κλείσουμε λίγο με κάτι που έχετε θίξει στο παρελθόν, στο δημόσιο λόγο σας, και θέλω να το θίξετε και εδώ, στη συχνότητά μας. Έχετε πει ότι σας τρομάζει η διεθνής τρομοκρατία, έτσι όπως τροφοδετείτε από την εξέλιξη του παλαιστινιακού ζητήματος. Αυτό έχει να κάνει με τις... με τις ριζοσπαστικοποιημένες ομάδες που μπορεί να βρίσκονται σε ένα όγκο μεταναστών που είναι στις ευρωπαϊκές πόλεις. Λοιπόν, κύριε Δαμαβολίτη,
μέχρι τη δεκαετία, τις αρχές της δεκαετίας του 1990, το Παλαιστινιακό ήταν ένα εθνικό απελευθερωτικό κίνημα. Από τις αρχές της δεκαετίας του 90 και μετά, παίρνει χαρακτηριστικά ισλαμικά και γίνεται σύμβολο για το ακραίο Ισλάμ. Σύμβολο. Αυτό σημαίνει ότι ο τρομοκράτης που πάει και χτυπάει στο όνομα του Ισλάμ στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Αγγλία, στην Ελλάδα, στην Ισπανία, το κάνει στο όνομα του Ισλάμ και της Ιερουσαλήμ. Η διεθνής τρομοκρατία αυτή τη στιγμή τροφοδοτείται από το Ισλάμ, από το ακραίο Ισλάμ και το συμβολισμό που έχει η Παλαιστίνη για αυτά τα θέματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπ' αυτό το πρίσμα λοιπόν, ναι, υπάρχει κίνδυνος για τη χώρα μας. Και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Πιστεύετε ότι θα επηρεάσει σημαντικά τον πολιτικό χάρτη στις ευρωεκλογές το ζήτημα τώρα που έχουμε σε λίγο καιρό? Με τη Μέση Ανατολή? Ναι. Όχι. Είμαστε πολύ εσωστρεφής χώρα για να ασχολούμαστε με αυτά τα πράγματα. Δεν μας επηρεάζει άμεσα. Δεν είναι Τουρκία. Είναι κάτι που σημαίνει στη γειτονιά μας, αλλά δεν μας αγγίζει. Εννοώ για τις ευρωπαϊκές χώρες. Δεν νομίζω. Εκτός αν έχουμε τρομοκρατικές ενέργειες. Αν έχουμε τρομοκρατικές ενέργειες, ναι. Μάλιστα, σοριδών. Αν δεν έχουμε, δεν θα επηρεάσει καθόλου. Για την Ελλάδα, ειδικότερα, να το πω και αυτό το πράγμα, μην ξεχνάμε ότι, νομίζω το έχω ξαναπεί σε προηγούμενη εκπομπή σας, ότι βλέπουμε τα πράγματα πολιτισμικά. Στην ερώτηση που κάνω στους φοιτητές μου, παιδιά, είναι πιο κοντά η Ελλάδα στη Λιβύη ή στη Γαλλία? Η απάντηση, η αμήχανη απάντηση είναι στη Γαλλία. Γιατί βλέπουν τα πράγματα πολιτισμικά. Θεωρούν ότι η Ελλάδα είναι πολιτισμικά δίπλα στην Ιταλία και είναι. Δίπλα στην Γαλλία, την Ιταλία, την Βρετανία, τη Γερμανία και είναι πολιτισμικά δίπλα σε αυτές τις χώρες. Επειδή βλέπουν τα πράγματα πολιτισμικά, προβάλλουν τη γεωγραφία με αντίστοιχο τρόπο. Με αποτέλεσμα να δημιουργούν την εντύπωση ότι η Λιβύη είναι μακριά μας. Και όπως έχω πει πάλι σε εκπομπή σας, η Λιβύη είναι πιο κοντά στην Κρήτη από ότι είναι η Κρήτη στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Κύριε Συρίγο, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία και την ανάλυση σας εδώ στο New Hub. Γεια σας. Κύριε Δαμαβολίτη, είμαι πάντοτε στην διάθεσή σας να κάνουμε αυτές τις ωραίες συζητήσεις. Σας ευχαριστώ.